Πάμε να πάρουμε το ταξί και συναντάμε ένα νέο σύστημα. Μας λένε να σκανάρουμε ένα κωδικό, να το βάλουμε στο κινητό μας, να βάλουμε τη διεύθυνση εκεί και θα μας βγάλει μια τιμή ώστε να το δείξουμε στον οδηγό και να μας πάει στον προορισμό μας. Εδώ έξω από το αεροδρόμιο δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα, παιδιά, όπου σκανάρεις με QR code και βάζεις την τοποθεσία που πρέπει να πας. Μέσα στο application λέει έχεις δύο carry-on που είναι δωρεάν, η βαλίτσα, η τσάντα της πλάτης, αυτήν και αυτήν. Και αυτήν. Και μετά πρέπει να βάλεις πόσα άτομα είστε και πόσες βαλίτσες έχεις εξτρά πάνω από τις δωρεάν. Μπαίνουμε στο ταξί, όλα ok, λέμε στον κύριο εντάξει, το δείχνουμε το QR code, λέει εσείς όμως έχετε τέσσερις τσάντες. Μα λέμε οι δύο είναι δωρεάν, μόνο για τις άλλες δύο θα χρειαστούμε. Λέει όχι, πρέπει να σταματήσουμε, να το ξανακάνετε από την αρχή και να βάλετε τέσσερις τσάντες. Λέω καλά, αφού λέει ότι είναι δωρεάν οι δύο πρώτες, δεν πειράζει. Λέει εντάξει, οι δύο πρώτες δεν θα χρεωθούν. Βάζω πρώτη, δεύτερη. Από τη δεύτερη αρχίζει και χρεώνεται, το οποίο είναι ήδη περίεργο, που λες τι γίνεται. Τρίτη, τέταρτη χρεώνονται και η τρίτη και η τέταρτη. Άρα υπάρχει χρέωση για κάθε βαλίτσα που έβαλα. Και λέω, μα κοιτάξτε εδώ, λέει ότι είναι δωρεάν οι δύο πρώτες. Λέει εσείς έχετε τέσσερις. Λέω, μα εμείς έχουμε. Αυτή είναι η μία, εδώ, και άλλη είναι αυτή εδώ. Αυτές είναι. Μπαίνουν στο πορμπαγκάζ, έτσι, και άλλες δύο μπαίνουν μέσα στο κάτσμα. Λέμε, κοιτάξτε κύριε, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, να βγούμε να μιλήσουμε εδώ με τους υπεύθυνους. Βγαίνουμε και λένε υπεύθυνοι, κοιτάξτε, όχι, μόνο τις δύο θα βάλετε. Ο άλλος ο κύριος εδώ μεταξύ βγαίνει θυμωμένος από το ταξί και λέει ότι να ανεβάζετε στο application. Λέω, μα ο κύριος εδώ μας εξηγεί ο υπεύθυνος ότι πρέπει να βάλουμε δύο. Και μετά θυμώνει ο κύριος, λέει, βάλτε και μηδέν αν θέλετε. Λέω, δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό το ύφος, αφού προφανώς μας λένε υπεύθυνοι ότι το κάναμε σωστά. Άρα γιατί συμβαίνει αυτό. Εμείς λέμε δεν θέλουμε να έρθουμε μαζί σας, γιατί δεν είστε ευγενικός, μας κατεβάσετε έξω και μας μιλάτε πάρα πολύ άσχημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια, αλλά λυπάμαι δεν θα έρθουμε με αυτό το ταξί. Τώρα θα πάρουμε άλλο ταξί. Σε κάποια φάση λέω κιόλας μπορούμε να πάρουμε Uber και λέει είναι παράνομο να το ξέρετε. Ναι. Τι να κάνουμε. Εντάξει, κοιτάξτε παιδιά, το σημαντικό δεν είναι αν είναι παράνομο ή δεν είναι παράνομο. Αυτά είναι νόμοι κάθε χώρα και τεχνικέ λεπτομέρειε. Στην πραγματικότητα μεταξύ μα οι άνθρωποι. Το σημαντικό είναι να είμαστε ευγενικοί και αν υπάρχει μια παρεξήγηση με κάποιον ξένο που θεωρούμε ότι έκανε κάποιο λάθος στη χώρα μα, να του μιλάμε όμορφα. Να μην του μιλάμε σαν να είναι ένα σκουπίδι πεταμένο άνθρωπο από εδώ και από εκεί, να φύγει από το ταξί μου και δεν σε θέλω. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Ιδίω από τη στιγμή που ήδη συμφώνησαν οι υπεύθυνοι και μα εξηγούν ότι όντω το κάναμε σωστά, μετά γιατί έρχεται αυτό ο άνθρωπο να και τα ρέστα. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Όπως και να έχει, το ευχόμαστε μια καλή μέρα να έχει ο κύριος, να πάνε όλα καλά. Εγώ πάντως έχω να πω ότι αυτό το σύστημα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στο παρελθόν. Άρα είναι λογικό να μπερδευτούμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπερδευτήκαμε, να σου πω την αλήθεια. Τελικά σωστά το κάναμε, ναι. Απλώς φυσικά, άμα το κάνεις για πρώτη φορά, λες μάλλον θα έκανα κάτι λάθος. Δεν μπορεί, πρέπει να έγινε κάτι λάθος. Αλλά τελικά δεν ήταν λάθος. Ναι, αυτή ήταν εκεί πέρα η ουρά, τώρα πέρασε. Σκανάρισε τον κωδικό, παίρνει το ταξί από εκεί. Να γνωρίζετε ότι στο Buenos Aires έτσι λειτουργούν τα ταξί στο αεροδρόμιο. Και να έχετε το νου σας για τις βαλίτσες, παιδιά. Οι πρώτες δύο είναι δωρεάν. Άρα, αν έχετε ας πούμε, δύο τσαντούλες πλάτης και άλλες δύο βαλίτσες, θα δηλώσετε δύο. Και αν σας πει κάποιος κάτι άλλο, είναι λάθος. Δεν είναι έτσι. Να βγείτε το ταξί και να πείτε όχι, δεν θα πληρώσω για δύο παραπάνω βαλίτσες, γιατί έχω μόνο δύο και όχι τέσσερις. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Να φτάσουμε σπίτι, γιατί ο Κωνσταντίνος έχει μάθημα.